Αυξημένη έχει παρατηρηθεί να είναι τις τελευταίες περίπου 10 ημέρες η κίνηση στα πρατήρια υγρών καυσίμων στην περιοχή της Δράμας. Από τη μία, όπως φαίνεται, το καλοκαίρι αλλά και οι διακοπές που ξεκίνησαν στα σχολεία, και από την άλλη, το γεγονός ότι οι τιμές των καυσίμων έχουν σταθεροποιηθεί πλέον και δεν συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, έχουν κάνει τους οδηγούς μάλλον να το σκέφτονται λίγο καλύτερα για να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο άρχισε να έχει λίγο καλύτερη κίνηση από τα προηγούμενα. Συντέλεσε πάρα πολύ ότι τα παιδιά σταματήσαν τις εξετάσεις. Οι υποχρεώσεις των περισσότερων σταματήσαν. Ήρθαν και οι φοιτητές μας. Άρα τα παιδιά κατά κύριο λόγο θέλουν να πάνε θάλασσα. Οι μεγάλοι το σκέφτονται γιατί πρέπει να πληρώσουν. Μέσα πώς είναι κυρίως αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο ο κόσμος έχει δίκιο να διαμαρτύρεται. Υπήρχε ένα διάστημα περίπου 10 ημερών που είχαμε συνέχεια αύξηση. Κάθε μέρα που αγοράζαμε τα καύσιμα υπήρχε αύξηση. Ο κόσμος διαμαρτυρώνε και έλεγε τώρα με το καλοκαίρι. Μακάρι να ήταν αυτή η τέτοια. Τώρα έχει σταθεροποιηθεί η τιμή, ελπίζουμε να αρχίσει να πέφτει. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο εύκολα ο καταναλωτής έρχεται και βάζει καύσιμα. Για μας, όσο ακριβότερο είναι το καύσιμο, πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος, τόσο χειρότερα είναι. Από τη στιγμή που το καύσιμο πήγε στο 1,70, πέφτει η κατανάλωση. Αν το καύσιμο ήταν στο 1,20, θα είχαμε πολύ περισσότερη κατανάλωση. Ελπίζουμε να πέσει.